βαθμολογικό θρίλερ του τελικού της Eurovision κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Με μια ροκιά να γράφει ιστορία και να δίνει στην Ιταλία την ευκαιρία να διοργανώσει μετά από 30 χρόνια τον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό του κόσμου. 165! Το συγκρότημα Maneskin, οι καλλιτέχνες του δρόμου που κατέκτησαν το τρόπαιο της Eurovision, επιβεβαίωσαν τον τίτλο του μεγάλου φαβορί που τους έδιναν εδώ και κάποιες μέρες στα γραφεία στοιχημάτων. Και κατάφεραν να επικρατήσουν των βασικών τους αντιπάλων όπως η Γαλλία, η Ελβετία και η Μάλτα, οι οποίες έχασαν μεν, κέρδισαν τις εντυπώσεις δε. Η Κύπρος με το El Diablo, παρά την εξαιρετική της εμφάνιση, δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τα στοιχήματα και βρέθηκε στην 16η θέση, με 27 χώρες να μην της δίνουν ούτε ένα βαθμό μέσω των κριτικών επιτροπών. Δυστυχώς, η βαθμολογία του κοινού ήταν ακόμα πιο απογοητευτική. Η Έλενα Τσακρινού δεν έχασε στιγμή το χαμόγελό της, ακόμα και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος. Wow, ήταν μια απίστευτη Eurovision και πραγματικά θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Δείξατε απίστευτη αγάπη. Πάντως, το τραγούδι μας ακούστηκε αγκαλιά με το τρόπαιο του διαγωνισμού, αφού οι Ιταλοί, μετά την νίκη τους, κατέβηκαν από τη σκηνή τραγουδώντας το El Diablo και δίνοντας το δικό τους δωδεκάρι στην Κύπρο. Μαμά, μαμά, σίτα! Tell me what you do. Lola, 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 η Ελλάδα σημείωσε μεγάλη επιτυχία αφού βρέθηκε εντός της δεκάδας μετά από 8 ολόκληρα χρόνια, με τη Στεφανία να γίνεται το 10ο καλό για τη χώρα της. Η παράσταση έκλειψε μια στάρ από το παρελθόν, η Έλενα Παπαρίζου, η οποία ανέβηκε στη σκηνή και απέδειξε μετά από 16 χρόνια ότι είναι το number one της Eurovision. Ξεχωριστή στιγμή όταν ένα 10χρονο αγοράκι έδωσε τη βαθμολογία των επιτροπών για την Ελλάδα, γράφοντας ιστορία ως ο μικρότερος σε ηλικία στην ιστορία του διαγωνισμού. Τα μηδενικά της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας από το κοινό έδωσαν τη σκυτάλη στο βαθμολογικό θρίλερ για τον νικητή, με τη Γαλλία και την Ελβετία να ελπίζουν στη νίκη μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Zero points. Zero points. I'm sorry. Another zero points. Σάλλος πάντως προκλήθηκε λίγη ώρα μετά το τέλος του διαγωνισμού με βίντεο να δείχνει μια περίεργη κίνηση του Ιταλού performer και τα social media να τον κατηγορούν για χρήση ναρκωτικών live στο διαγωνισμό. Ο τραγουδιστής έδωσε τη δική του εξήγηση με την EBU να ανακοινώνει πριν από λίγη ώρα ότι θα προβεί σε τεστ ναρκωτικών για να αποδειχθεί η νυφαλιότητά του. Thomas, break. Yeah, exactly. Thomas, break a glass. Yeah, he's not too... I don't use drugs, please. Η επόμενη μέρα βρίσκει το Ρότερνταμ να δίνει τη σκυτάλη στην Ιταλία, με το κυνήγι της διοργάνωσης να αρχίζει ήδη. Το Τωρίνο θεωρείται το απόλυτο φαβορί μετά από δηλώσεις του κρατικού φορέα, ενώ Μπολόνια, Μιλάνο και Πέζαρο έχουν ήδη εκδηλώσει μέσω των δημάρχων τους το ενδιαφέρον για να διοργανώσουν την Eurovision, με την Ρώμη ως πρωτεύουσα να είναι υψηλά στη λίστα προτίμησης. Και η αντίστροφη μέτρηση για την Eurovision 2022 αρχίζει.